σας. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Με αίμα βάφτηκε το τυχερό δελτίο του 1 εκατομμυρίου ευρώ για έναν ηλικιωμένο κριτικό, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, δεν άντεξε την προδοσία της συζύγου του και έβαλε τέλος στη ζωή του σε περιοχή της Αθήνας. Τι έγραψε στο σημείωμά του ο αυτόχειρας πριν αυτοκτονήσει? Αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από το Δήμο Ηρακλείου διεκδικεί η γνωστή ακτιβίστρια των ΑΜΕΑ Γεωργία Ξημεράκη, η οποία πριν από 4 μήνες τραυματίστηκε σε λακκούβα έξω από το Καπετανάκιο. Η ταλαιπωρία της μεγάλη, με την ίδια να δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. 4 διαφορετικές κάλπες θα στηθούν στις φετινές εκλογές της 26ης Μαΐου και οι απορίες από τους πολίτες είναι πολλές. Πώς θα ψηφίσουμε μέσα στα εκλογικά κέντρα και πώς θα στηθούν οι 4 κάλπες? Μπείτε στο neakrite.gr για να μάθετε τα πάντα. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.